Γιάννης Αγγελάκης, ο Γιαννάκης μου, μεγάλος σε λίγο, γιατί έχω να τον δω καμιά 15 χρόνια. Απαπα, όντως βάζει 5 κιλά, γιατί είμαι πολύ αδύνατος. Μη σου πω ότι βάζει και πολύ. Δεν βλέπεις, και εγώ βλέπω τον εαυτό μου και λέω, μα έτσι. Ήσουν ξαπλωμένη πάνω μου και λέω, πού έχει ξαπλώσει, κανένα βράχο. Προσωπάκι φεγγάρι όμως. Φεγγάρι. Τα χαρακτηριστικά αυτού δεν αλλοιώνονται. Μπορεί να πέρασαν τα χρόνια. Κουκλί, κουκλί. Καλέ. Το ρώταγα τώρα, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και χαθήκαμε πάρα πολλά χρόνια επίσης. 13 χρόνια έχουμε να μιλήσουμε. 13 χρόνια. Ναι, γιατί. Τηλεοπτικά. Γιατί ουσιαστικά εσύ εγκατέλειψες το μακιγιάζ. Περίπου, όχι τόσο πολύ, αλλά το εγκατέλειψες. Έκανες πιο πίσω. Ναι, άρχισα, ξεκίνησε με το σύριαλ, με κάτι ταινίες, κάτι το τραγούδι. Λοιπόν, δεν υπήρχε πρόσωπο στο χώρο του showbiz που δεν είχε περάσει από τα χέρια του Γιάννη Αγγελάκη που είναι σήμερα εδώ, ο οποίος είναι ένα αγγελάκι πραγματικό, είναι ένα πολύ γλυκό πλάσμα ο Γιάννης. Και συζητάγαμε, του έλεγα, ας πούμε, την εποχή που έκανε τη Βύση, στα πολύ μεγάλα της, ξέρεις, τότε ήταν το πικ. Το πικ, νομίζω κι εγώ, για πολλά ήταν χρόνια. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, την είχες τόσο πολύ καλά την Άννα Βύση, την έκανες καταπληκτικά, δεν κατάλαβα ποτέ, γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια χωρίς ανιδρόμησες. Το είχατε τόσο πολύ μαζί. Ακριβώς, το είχαμε τόσο πολύ μαζί, που κάποια στιγμή πια, ξέρεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ζευγάρια χωρίζουν, δεν χωρίζαμε εμείς. Αυτό να λέγεται. Αυτό να λέγεται. Τι θα μου κάνεις σήμερα, Γιάννη? Σήμερα βασικά εγώ θα ήθελα να κάθομαι να σε κοιτάω και να μιλάμε. Όχι. Αλλά, γεια σου, όχι. Θέλω να νιώσω λίγο ξανά τα χεράκια σου επάνω στο προσωπικό. Λέω λοιπόν να κάνουμε ένα smokey eye. Το οποίο όμως να μην είναι ένα συνηθισμένο smokey eye, καφέ, μαύρο. Να δείξουμε ότι το smokey eye, αν και. Smokey eye, η μετάφραση είναι καπνισμένα μάτια. Το smokey eye είναι τεχνική. Δηλαδή, smokey eye μπορείς να κάνεις με ροζ, με γαλάζιο, με πράσινο, με μοβ, με τα πάντα. Γιατί είναι ο τρόπος, είναι η τεχνική. Την ένταση πώς θα τη δώσεις στα μάτια όμως, γιατί... Η ένταση, υπάρχουν δύο τρόποι. Mm-hmm. Η μία είναι με τη σκιά, αλλά επειδή δεν μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι μας βλέπουν και προσπαθούν να μάθουν κάτι, οι γυναίκες επί των πλήστων, γιατί υπάρχουν και άντρες. Βεβαίως υπάρχουν και άντρες. Άντρες δεν θέλουν να κάνουν τη δουλειά σου, δουλειά τους. Και δεν είναι. Εγώ έχω ένα φίλο που ήθελα να του μάθω για να κάνει τις κοπέλες του για να έχει μπόνους. Δεν μου τα λες καλά. Να παίρνει μπόνους στις κοπέλες του που λες. Όταν θέλουμε να μην έχει τόσο πολύ ένταση, βάζουμε μόνο σκιά. Όταν θέλουμε να έχει ένταση και να είναι πιο δραματικό, βάζουμε μολύβι από κάτω, δουλεύουμε το μολύβι έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τις φωτοσκιάσεις και από πάνω, επειδή το μολύβι είναι ένα λιπαρό υλικό και για να σταθεροποιηθεί χρειάζεται από πάνω μία σκιά, κατάλαβες, έτσι δίνουμε πιο δεν ένταση. Δεν μπορώ να φανταστώ χρώματα όπως είναι το ροζ, ας πούμε, πώς μπορεί να κάνουν το μάτι, όταν μιλάμε για σμόκι, έντονο, βαθύ. Αυτό μπορούμε να ξεκινάμε μπορούμε. Και αμέ, γιατί αν πιάσουμε την κουβέντα. Γιατί πιάσαμε κουβέντα θα πιούμε καφέ. Δεν ξεκινάμε λοιπόν με ένα μοβ μολυβάκι. Ναι. Εσύ τώρα είσαι βαμμένη, δεν θα σε ξεβάψω. Απλώς βάζουμε ένα μοβ μολυβάκι, χωρίς να προσέχουμε τη γραμμή μας ή πώς θα μας κάτσει. Και τονίζουμε την εξωτερική γωνία. Γιατί βάζουμε το... Είναι ας πούμε μόβα τώρα το μόβ. Είναι λίγο πιο καλό, πιο ανοιξιάτικο το μόβ αυτό. Τονίζουμε λοιπόν και τη ρίζα, αλλά και την εσωτερική γωνία του ματιού. Εσένα ποιο στυλ μακιγιάζ αρέσει? Σε αρέσουν τα έντονα μάτια, ας πούμε? Κατά καιρούς, δηλαδή τότε που με σουρανούσα, τότε, σαν την Amber Smith που λέγατε προηγουμένως. Η οποία είχε περάσει από τα χέρια σου. Την έχω βάψει του Βασίλειου Κοστέτσου την επίδειξη. Τι όμορφο κορίτσι. Μα κακά τα ψέματα, ό,τι έχουμε βάψει οι Έλληνες μακιγιέρ, έχουμε βάψει του Βασίλειου Κοστέτσου. Ναι, όντως, εκείνος. Ο Βασίλειος έφερνε λοιπόν, πολλά χρόνια. Όπως βλέπουμε, λοιπόν, έχουμε τονίσει την εσωτερική, την εξωτερική και τη ρίζα. Ναι. Το βλέπεις, φαντάζομαι. Βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, τώρα με ένα πινελάκι θα το μαλακώσουμε έτσι ώστε να μας δώσει ακριβώς αυτό που θέλουμε σαν αποτέλεσμα. Χωρίς όμως να βγάλουμε το μολύβι, απλώς θα μαλακώσουμε την ένταση. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Και με μία μοβ σκιούλα και με ένα πινελάκι, το οποίο θα το βρω αμέσως, δεν το τύφω. Βάζεις μοβ. Βάζουμε μοβ στο σημείο
που έχουμε. Περάσει το μολύβι. Που έχουμε περάσει το μολύβι. Έτσι, σταθεροποιούμε το μολύβι. Αυτό γίνεται σε όλες τις. Ακόμα και μαύρο μολύβι που με ρωτάνε γιατί φεύγει το μαύρο μολύβι από το μάτι, είναι κάτι λιπαρό. Με τη ζέστη, με τον υδρότα, τρέχει. Mm. Γι' αυτό, ό,τι μολύβι βάλουμε, βάζουμε ακριβώς και την ίδια, το ίδιο χρώμα σκιάς. Και τονίζουμε και την μπανάνα μας. Ποια είναι η μπανάνα? Η μπανάνα είναι η εσωτερική κόγχη του ματιού, την οποία... Όχι, κεραυνή είναι αυτά που ακούω. Η κεραυνή θα μας βγάλει η ΕΚΑΜ. Γίνεται χαμός έξω. Α, και δεν έβαλα και τις καλές μου τις γαλότσες. Εγώ τις έβαλα όμως. Γιατί και το πρωί έβρεχε. Καλά, μην με βλέπεις τώρα στην εκπομπή με τη γόβα. Σιγά, μην καταπληκτική. Εμένα μ' αρέσεις με τα ψηλά. Ναι, σ' αρέσω. Και συμφωνεί και ο αγαπημένος σου στην τηλεόραση, ο Νίκος ο Μουτσινάς, ναι, ότι σε θέλουν όλη η εκπομπή. Ναι. Ότι σε θέλουν με ψηλά. Ωραία. Έτσι λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει μία ένταση στο μάτι και ουσιαστικά, τονίζοντας την μπανάνα, μεγαλώνουμε το μάτι. Η μπανάνα τι είναι? Είναι η κόγχη του ματιού που είναι ακριβώς εκεί πέρα που τελειώνουν οι βλεφαρίδες. Mm. Πολλές κυρίες, αν θα το έχεις προσέξει και εσύ και αυτές βέβαια, βάζουν μολύβι και ανοίγοντας το μάτι λερώνονται. Ναι, ναι. Εκεί που λερώνεται, εκεί είναι η κόγχη του ματιού. Μάλιστα. Και ανοίγοντας το μάτι λοιπόν... Κάνουμε και δουλίτσα όμως. Βεβαίως. Και έτσι... Ορίστε. Ωραίο το μόβε. Και σου πηγαίνει με τα μάτια σου, γιατί σα τονίζει. Γιατί το χρώμα των ματιών σου, αν βάλεις μπλε ή πράσινο, κλέβει από το μάτι σου, ενώ το μόβ σου δίνει. Το ίδιο λοιπόν θα κάνουμε και από κάτω, κοιτάμε ψηλά. Βρε Ελένη, θυμάμαι που σε έβαφα για ένα εξώφυλλο, για ένα περιοδικό, και κάποια στιγμή έχω σταματήσει και έχω χαθεί με στα μάτια σου και μου λες, καλή, τι κάνεις, δούλευε, έχουμε αργήσει. Και ήταν και μετά από την εκπομπή. Και σου λέω, δεν μπορώ. Πάντως έχω τα μάτια... φωτογραφίες δικές σου, δηλαδή έχεις κάνει εσύ το μαχιλιάζ, που πραγματικά είναι από τις πολύ αγαπημένες μου. Χαίρομαι. Αλλά είναι πολλά χρόνια, ρε παιδί μου. Είναι. Και το ίδιο λοιπόν με ένα πινελάκι. Κοίτα ψηλά, σβήνουμε. Oh, παιδιά, τα ακούτε αυτά ή μόνο εγώ τα ακούω? Ω, τα ακούμε, τα ακούμε. Σβήνουμε πάλι τη σκιούλα, το μολυβάκι με τη σκιά, έτσι ώστε να δώσει αυτό το αποτέλεσμα. Για να δω κάτι, εδώ το θέλουμε λίγο πιο καθαρό. Υπέροχο μαλλί που έκανε ο Μπουλού σήμερα πάλι. Εδώ. Και τώρα, για να φωτίσουμε εσωτερικά του ματιού ή αφήνουμε το χρωματάκι που έχεις βάλει εσύ, που είναι ένα απαλό ροζάκι, ή αν θέλουμε να είναι λίγο πιο έντονο, βάζουμε ένα λίγο πιο ροζ πορτοκαλί, ας πούμε. Mm. Συνεργάζεσαι με αυτή την εταιρεία? Βλέπω ότι έχεις πάρα πολλά δικά τους πράγματα. Δεν συνεργάζομαι. Ναι. Τώρα ξεκινήσαμε δηλαδή μια συνεργασία. Άντε, με το καλό, ευχαριστώ. Ναι. Και μου έκαναν εξαιρετική εντύπωση. Σβήνουμε. Δεν θέλουμε να έχουμε γραμμές. Οι γραμμές δεν μας αρέσουν. Γι' αυτό με το ίδιο, με την ίδια σκιά που βάζουμε μέσα, σβήνουμε τις γραμμές τις εξωτερικές. Και ορίστε πως έχει τονιστεί το ματάκι σου. Ναι. Να κάνουμε και το άλλο, μην ρίξουμε φράντζα. Δεν με πειράζει εμένα, ούτως ή άλλως αυτή δεν θα με δει και κανείς, σπίτι μου θα πάω. Ναι, για φαντάσου να αποχαιρετήσεις τον κόσμο με ένα μάτι έτσι. Α, και ένα... καλά. Θα μου πεις, έχεις κάνει τόσα χρόνια. Αυτό είναι τώρα. Αλίμονο. Είπαμε. Σε αυτό το μάτι τώρα, έτσι όπως έχεις βάψει αυτό το μάτι, ναι, τι ρούζ θα του έβαζες σε αυτό πρόσωπο? Εμένα τα ρούζ μ' αρέσει να είναι φυσικά. Δηλαδή να ταιριάζουν με το χρώμα του δέρματος και να δίνουν ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα. Να μην είναι δηλαδή
έντονα και ειδικά για το καλοκαίρι. Mm. Θέλω κοραλί, θέλω απαλά ροζ. Αυτό το μακιγιάζ τώρα στο μάτι με αυτά τα χρώματα, που είναι χρώματα. Πώς κολλάει πιο ωραία σε μία βάση, δηλαδή το πρόσωπο, το χρώμα του προσώπου να είναι μπέζ, λευκό, φυσικό ή και σε κατάμαυρο καλοκαιρινό πρόσωπο ταιριάζουν. Κοίτα να δεις, αν είναι πάρα πολύ μαυρισμένο θα θέλει σίγουρα να μην είναι πολύ σκούρο. Mm-hmm. Θα θέλει να είναι λίγο πιο light. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα χρώματα έχουν να κάνουν και με την επιδερμίδα. Οπότε, ναι, αυτά τα χρώματα πηγαίνουν πιο πολύ σε ανοιχτές επιδερμίδες. Σε επιδερμίδες που είναι λίγο πιο γλυκές. Όταν είμαστε και πολύ μαυρισμένοι το καλοκαίρι, με μία μάσκαρα και με λίγο lip gloss, τελείως, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Συμφωνώ. Είπαμε, τονίζουμε εδώ. Σβήνουμε και λίγο τη γραμμούλα. Βάζουμε και λίγο μολυβάκι από κάτω. Σε έχω λερώσει. Εδώ είσαι. Ναι. Και μία άλλη κυρία το έκανε αυτό και είχε πάρει ένα πινελάκι που είχε μαύρη μπογιά. Α, δεν βαριέσαι. Τελειώνει τώρα το πρόγραμμα και ένα μαύρο μάτι να είχαμε κάνει. Ψηλά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν φοβόμαστε κιόλας αν θα το μολύβι κάτσει ήρεμα ή αν το μολύβι μας πασαλιφτεί, δεν μας βγει σωστά η γραμμή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το eyeliner είναι ένα προϊόν το οποίο όσο ωραίο είναι, είναι και άτιμο. Έτοιμη. Το eyeliner το βαραίνει το μάτι. Ανάλογα πώς θα το βάλεις το eyeliner σίγουρα. Δηλαδή, αν στο... Εγώ, ας πούμε, για να σε φωτίσω τώρα, παρόλο που δεν ταιριάζει ουσιαστικά... Δείτε, ρε παιδιά, ένα χρώμα ρουζ. Είναι πορτοκαλό, πορτοκαλό τισά μου, δεν ξέρω πώς να το πω. Πορτοκαλί, πολύ πορτοκαλί. Δεν ξέρω πώς βγαίνει στον αέρα. Κοίτα, λοιπόν, όμως, εδώ που θα το βάλουμε, πόσο θα σε ζωντανέψει. Μια ψόφια. Όχι. Θα ζωντανέψει. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Κοίτα κατευθείαν πώς σου έδωσε, ξέρεις την εντύπωση μου δίνει αυτό το χρώμα. Τι? Όταν μπαίνουν τα παιδάκια από το κρύο που παίζουν και μπαίνουν μέσα και έχουν ροζ μαγουλάκια. Αυτό το φωτεινό. Κοίτα, ναι. Τι ωραίο. Δεν ακούω και εσάς από πάνω, ρε παιδιά μου, έχει φύγει το ακουστικό. Πώς σας φαίνεται αυτό το ροζ? Δεν ξέρω και πώς φαίνεται. Λέτε, δεν βλέπω και τον ασημί. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Αχ, σας ευχαριστώ σου από πάνω. Και είναι και μια φίλη από πάνω. Ποια έχεις? Ποια φίλη έχω με αυτή που τσακώνεται ο κύριος Γκουντάρας. Την Ελένη. Βέβαια. Πού την ξέρεις την Ελένη? Τη Γιαλαλή. Από πού? Εμα Ήμαρτον. Από παλιά. Είναι από παλιά, από το αναμορφωτήριο γνωριζόμαστε. Κύριο Άστα. Παιδιά, η κεραυνή είναι απίστευτη που ακούμε εδώ πέρα. Ωραία. Ωραιότατα. Και βέβαια, για να τελειώσουμε, ένα... Εγώ θα σου βάλω κάτι παρόμοιο με αυτό που φοράς, αλλά και παρόμοιο με αυτό, ναι, που βάλαμε ως ροζ. Ναι, είναι αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Ναι, καλά. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω. Εγώ θέλω... Μίλαση. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας στείλετε email και το βράδυ ακόμα, δεν υπάρχει πρόβλημα, μέχρι αύριο. Θα κάνουμε την κλήρωση στο Ελένη 1, ελπίζω να μην κάνω λάθος, είναι οι διπλές προσκλήσεις για το Πλανητάριο. Τα λέω καλά, 5 διπλές προσκλήσεις. Και στο Ελένη 2 είναι 5 βιβλία του Γιάννη Λουκάκου που μόλις κυκλοφόρησαν σεφ από την αρχή. Γιάννη μου, γλυκέ μου Γιάννη, πόσο χάρηκα που σε ξαναβρήκα μετά από τόσα χρόνια. Και εγώ. Την Κατερίνα την έχεις μακιγιάρει ποτέ? Όχι. Σου έχει ξεφύγει η Κατερίνα? Όχι. Ναι, γιατί λοιπόν, η Κατερίνα... Είναι θεϊκό αυτό το μόβε. Ναι. Δεν είναι πάρα πολύ αυτό ωραίο. Που βγάζει, που σου λέει, ότι βγάζει το χρώμα των ματιών σου, ότι δεν στο κλέβει, αλλά στο βγάζει, στο αναδεικνύει, είναι πολύ... Θα το δω, γιατί δεν έχω περλάβει να το δω. Μπράβο. Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη που εμείς θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Πολλά πολλά φιλιά, καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Α. Οι δέστε τους σας περιμένουν. Και εμείς ραντεβού αύριο, στη 1 το μεσημέρι. Μέχρι τότε, μουα! Γεια σας!